Καλημερίζω τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου, γιατί είχαμε μία έκθεση το διάστημα 6 με 9 Μαΐου στο Ντουμπάι, που φέτος γιόρτασε και τα 31 της χρόνια, η έκθεση τουρισμού Arabian Travel Market, και ήρθε ο κύριος Κότσογλου και με δήλωσε ότι, ξέρετε, φαίνεται ότι η δυναμική της Ελλάδας στις χώρες αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλη, εκεί που οι τουριστικές ροές έχουν τη μεγαλύτερη προοπτική και φωλιάζουν οι μεγαλύτερες ευκαιρίες, ειδικά αν μιλάμε για τον αραβικό κόσμο και την Κρήτη, που ολοκληρώνει το Μάιο με επισκέψεις σε Κουβέιτ, Καΐρο και τώρα Ντουμπάι, μια αγορά που κρύβει μια εικόνα από το μέλλον της Κρήτης παντού. Να μας πάτε στη μετάφραση, κύριε Κότσογλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Δουλγεράκη. Την πραγματικότητα ουσιαστικά λέει ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλη δυναμική σε αυτές τις αγορές, αλλά πάμε να τη δημιουργήσουμε. Οι αγορές αυτές είναι ένας άλλος κόσμος. Η περιφέρεια Κρήτης ολοκλήρωσε με αυτήν 40 ακριβώς εκθέσεις και workshops ή roadshows το πρώτο πεντάμινο, ξεκινώντας περίπου στις 7 Ιανουαρίου από την Ουγγαρία και πηγαίνοντας σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο Μάιος ήταν ο μήνας, είναι παραδοσιακά ο μήνας του αραβικού κόλπου, που είναι ας πούμε η δεύτερη μαζί με την Αμερική στόχευσή μας. Ειδικά η Arabian Travel Market εκπαιδεί στο Ντουμπάι και εκεί στην περιοχή, το management κυρίως γίνεται από Ινδούς, είναι μια καλή πόρτα και για αυτή τη μεγάλη αγορά. Όμως ξεκάθαρα είναι μια αγορά η οποία στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πολυτέλεια, στην ικανότητα να τους κουβαλάς από τα αεροδρόμια στα ξενοδοχεία τους με τον πιο πολυτελή τρόπο και να διαβιούν με τον πιο πολυτελή τρόπο σε βίλες πολύ ακριβές. Έρχονται συχνά με τα σκάφη τους και εξυπηρετούνται από μας. Είναι μια αγορά η οποία δεν θα πάει ποτέ στο Ξηρόκαμπο, δεν θα ανέβει ποτέ στα Αστερούσια και στο Μαριδάκι ή στο Μάρτσαλο, δεν θα πάει ποτέ στο Ψιλορίτη ή στο Φαράγγι, αλλά είναι μια αγορά που η περιφέρεια Κρήτης και η Κρήτη γενικά τη θέλει. Έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, την πολύ μεγάλη υψηλή κατακεφαλή δαπάνη και την πολυτέλεια. Είναι μια αγορά και μια διάσταση που τη θέλουμε στη θεματική αρχιτεκτονική και στο μοσαϊκό μας. Και είναι μια αγορά η οποία δείχνει να έρχεται από το μέλλον, γιατί η Κρήτη θα συνεχίσει να στοχεύει εκεί. Το νέο αεροδρόμιο του Καστελίου θα έχει μεγάλες απολήξεις προς τα εκείνη την περιοχή και την Ινδία. Και έτσι, ξεκινώντας από το μίξ που τώρα δημιουργείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Ευρώπη, που είναι η ηγέτιδα του παγκόσμιου τουρισμού, και μπλέκει σε αρκετά μεγάλο βαθμό με την Αμερική, η οποία έχει αρχίσει και αγαπάει Κρήτη, θα μπει και ο αραβικός κόσμος. Γι' αυτό πήγαμε το Μάι, Κουβέιτ και Κάιρο και Ντουμπάι, για να δούμε τι θα γίνει. Παράλληλα, οι τρίτες χώρες που στέλνουν προσωπικό θα κάνουν την Κρήτη ακόμα πιο γνωστή, σε μια περιοχή που δεν είμαστε ακριβώς αυτό το κέντρο του κόσμου όπως είμαστε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη πηγαίνει σε μια έκθεση και έρχεται ο Γερμανός από τα 30 μέτρα και ψάχνει να βρει ρακί και γραβιέρα. Στον αραβικό κόσμο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Μετράει αυτό που λέμε ψηφιακό αποτύπωμα και πολυτέλεια. Σιγά σιγά θα την κάνουμε και αυτή δική μας κατάκτηση. Δεν θα είναι ποτέ το μεγαλύτερο ατού μας, αλλά θα είναι ένα διαμάντι στο θέμα της Κρήτης. Δεν μου λέτε, να ρωτήσω, σας ακούω πολύ προσεκτικά, γι' αυτό και δεν σας διέκοψα. Μία και μόνο υποδομή η οποία μπορεί να είναι καλή, να είναι άριστη, να το πω διαφορετικά. Νέο αεροδρόμιο, νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το μέγεθος της πολυτέλειας, του πλούτου, αυτού του άλλου μεγέθους που θέτουν εκείνοι από τη δική τους την πλευρά και σε συνάρτηση με τις λοιπές υποδομές της Κρήτης, γιατί όντας και ζώντας εδώ στην Κρήτη, νομίζω ότι ξέρετε ότι έχουμε μεγάλες και φοβερές αδυναμίες. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αν αντέχει, το ερώτημα λοιπόν είναι αν φτάνει μόνο το αεροδρόμιο για να, για να καλύψει. Βέβαια. Γι' αυτό το είπαμε όλη την αλυσίδα. Είπαμε νέο αεροδρόμιο, πολυτελής μεταφορά, πολυτελής διαμονή και διασκέδαση. Έχουμε αυτές τις υποδομές. Όχι συνολικά, αλλά έχουμε περιοχές οι οποίες έχουν επενδύσει σε αυτό το είδος. Ναι. Δεν ξέρω αν λέγονται Λούντα Μπίτσι, Blue Palace
η Δάιος, η Πενίνσουλα ή οτιδήποτε, για να μην κάνουμε διαφήμιση εδώ πέρα. Αλλά υπάρχουν απολύξεις οι οποίες μπορούν να δώσουν. Είναι απολύξεις που ωστόσο θέλουν ένα πολύ καλό οδικό δίκτυο για να φτάσει σε αυτές. Και εμείς ξέρουμε ποια είναι τα θέματα τα οποία έχουμε, είτε στη Βόρεια είτε στη Νότια Κρήτη. Το λέω σκεπτόμενη, όχι γιατί θέλω να φέρω κάποια αντίρρηση ή να είμαι απέναντι σε εσάς και σε αυτά τα οποία λέτε. Είναι καλά και θεμητά όλα αυτά τα οποία λέμε, κύριε Κότσογλου, για να το διευκρινίσουμε από την αρχή, ότι στην απορία και όταν η ίδια η πολιτεία δεν έχει αποφασίσει τι στην ευχή θέλει να κάνει και υπάρχει μόνο μια περιφέρεια, υπάρχουν 5 ιδιώτες οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε την άκρη και την καλή την άκρη σε αυτό το μέγεθος, το τουριστικό που λέτε εσείς, κάνουμε μετά το διαχωρισμό και τις περιοχές των δύο ταχυτήτων. Το είπατε μόνο σας. Δεν θα πάνε στο Μαριδάκι, δεν θα πάνε τέλος πάντων σε μια περιοχή που πάω εγώ και εσείς και πάει ο καθένας από εμάς. Κοιτάξτε, καταθέσαμε πρόσφατα τη στρατηγική μας και σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε. Δηλαδή, η Κρήτη, για να σας το πω ολιστικά, έχει 7 διαφορετικές πλευρές. Η πρώτη πλευρά είναι η διάσημη Κρήτη. Η Κρήτη δηλαδή που διαφημίζεται, που πηγαίνει σε εκθέσεις, που κάνει μελέτες, που φέρνει fan trips και press trips. Η Κρήτη που βγάζει εκδόσεις και φροντίζει την ψηφιακή της παρουσία. Αυτή η Κρήτη η διάσημη πάει καλά. Η δεύτερη Κρήτη είναι η ποικιλόμορφη Κρήτη. Η Κρήτη που έχει τη δυνατότητα να απαντήσει πάρα πολύ εύκολα στο ερώτημα, εκτός από μπάνιο, ήλιο και θάλασσα, τι άλλο κάνω. Ανεβαίνω, κατεβαίνω, περιεγούμε κτλ. Η τρίτη Κρήτη είναι η πράσινη Κρήτη. Η Κρήτη η οποία διατηρεί το χρώμα και την αυθεντικότητά της μέσα από τα χρόνια. Η τέταρτη Κρήτη είναι η Κρήτη ανθεκτική που αντέχει τις κρίσεις. Η πέμπτη Κρήτη είναι η έξυπνη Κρήτη που ανταποκρίνεται στις νέες γενιές. Η συνεργατική Κρήτη και η έβδομη Κρήτη είναι η ολιστική Κρήτη. Η Κρήτη των υποδομών που έχει όλα εκείνα που ο τουρισμός δεν μπορεί να φτιάξει από μόνος του, αλλά τα χρειάζεται απεγνωσμένα. Εάν θέλετε τώρα από μένα μια προσέγγιση, η διάσημη Κρήτη και η ποικιλόμορφη Κρήτη πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Η πράσινη Κρήτη δεν πηγαίνει όσο καλά θα θέλαμε. Το νησί είναι μεγάλο και αντέχει, αλλά οι πολιτικές είναι λειψές. Η ανθεκτική Κρήτη πηγαίνει επίσης καλά. Η έξυπνη Κρήτη πάει μέτρια, η συνεργατική Κρήτη πάει κακά και η ολιστική Κρήτη των υποδομών πάει πολύ κακά. Μέσα σε αυτό το κομμάτι φανταστείτε ένα άνθρωπο ο οποίος είχε ένα συνάχη. Παρ' όλα αυτά σηκώνεται, κάνει δουλειά, τρώει μια σούπα, κάνει αυτό που πρέπει. Η Κρήτη, υπάρχουν άνθρωποι, κυρία Δουλγεράκη, οι οποίοι λένε «Έλα μωρέ, πάμε στις εκθέσεις, αρκεί όλο αυτό, δεν αρκεί». «Έλα μωρέ, τώρα θα βγουν τα φορταξικά του τουρισμού και θα προσθέσουν». Δεν αρκεί ούτε αυτό. Η Κρήτη πρέπει να φροντίσει τις 7 ζωές της, τη διάσημη, την ποικιλόμορφη, την πράσινη, την αθλητική, την έξυπνη, τη συνεργατική και την ολιστική. Και αν θέλετε, υστερεί περισσότερο στην ολιστική, που είναι ουσιαστικά η πολιτιακή βούληση να κάνει αυτό το πράγμα όπως πρέπει, θα πρέπει να αναπτυχθεί σε όλα αυτά. Το ερώτημά σας λοιπόν, ναι, δεν μπορεί όμως εγώ, έχοντας την ευθύνη της τουριστικής προβολής, να πω ότι δεν πάμε εκεί γιατί δεν έχουμε αυτά. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ήθελα το σχόλιο σας παρακάτω. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να δει στρατηγικά η Κρήτη και η πολιτεία ότι αυτά που λέει η Κρήτη στο στρατηγικό της προγραμματισμό που τον έχει ανεβάσει στο crete.gov.gr για να τον δούνε και οι φορείς, λέει ότι, παιδιά, ο προορισμός δεν έχει ανάγκη μόνο διασημότητας και κεφαλιών. Ο προορισμός έχει ανάγκη να διαφυλάξει το χρώμα του. Έχει ανάγκη να μιλήσει στις νέες γενιές με όρους αυθεντικότητας. Έχει ανάγκη από τον τελευταίο εργαζόμενο μέχρι την κορυφαία κεφαλή να συνεργάζεται. Και υπάρχει ανάγκη. Όταν έχεις 50% του προϋπολογισμού και του αέψου στον τουρισμό, το πεζοδρόμιο είναι τουρισμός. Η αποχέτευση, τα νερά, η ίδρυυση, οι κάθετοι άξονες, στην πραγματικότητα, συμβιβαζόμαστε χάνοντας 60 ζωές κάθε χρόνο στο ΒΟΑΚ. Και το λέω και ανατριχιάζω. Γιατί απλούστατα η Μαρία από τον Άγιο Νικόλαο και ο Τάσος από το Γαράζο φεύγουν από αυτή τη ζωή πάνω σε αυτό το οδόστρωμα με ένα χρονικό με μια χρονική διασπορά που δεν μας κάνει να τραβάμε τα μαλλιά μας. Δεν χρειάζεται να σας ρωτήσω, απαντήσατε μόνο σας σε όλα όσα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Μένει κάτι ακόμα.
είπατε και εγώ ενδεχόμενα να μην το κατάλαβα καλά. Ενδεχόμενα ή να μην το μεταφράσω εγώ λάθος. Είπατε μέσα σε όλα αυτά τα που αναφέρατε για τον τουρισμό της Κρήτης, για τους τρεις, αν θέλετε, στόχους που έχετε και κοιτάτε αυτές τις αγορές, Αμερική, Ντουμπάι, Ινδία, ότι... Ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο κοιτάτε, δηλαδή κοιτάτε και το κομμάτι εργαζόμενη, εργατικά χέρια, προσωπικό, το οποίο θα κάνει γνωστή την Κρήτη μέσα από τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, ή εγώ δεν το κατάλαβα καλά? Λέω ότι εμείς το πρώτο πράγμα που στοχεύουμε να δημιουργήσουμε στη διάσημη Κρήτη είναι να περιχαρακώσουμε τη θέση μας και να τη διατηρήσουμε στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε να έχουμε 2 εκατομμύρια κάθε χρόνο Γερμανούς και Βρετανούς, συνεχίζουμε να έχουμε τα νούμερά μας, πάει αυτό. Και το κρατάμε καλά. Είμαστε αγαπημένος προορισμός και ανεβαίνουμε. Οι επόμενες αγορές που θέλουμε να κάνουμε, να δούμε και να κοιτάξουμε, είναι η Αμερική, η οποία δύσκολα μπορείς να φέρεις ένα άνθρωπο ο οποίος θα κάνει ένα 12ωρο ταξίδι και του λες, πες να μπεις μια φορά ακόμα σε αεροπλάνο για να κάνεις ένα μικρό 35 λεπτό ταξίδι για να πας Χανιά Ηράκλειο, αλλά πρέπει να το κάνεις και αυτό. Παρ' όλα αυτά ανεβαίνει και αυτή η αγορά. Γι' αυτό θα δείτε, αν δείτε τα νούμερα της Aegean, ας πούμε, η αύξηση στο εξωτερικό κομμάτι είναι χ, αλλά η αύξηση στο εσωτερικό κομμάτι είναι πολύ μεγάλη, πάνω από 20-30%, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν transit, έρχονται δηλαδή και έχουν μη non-direct flights, μη άμεσες πτήσεις και παίρνουν αεροπλάνο ακόμα. Είναι και αυτή η αγορά σε μια τάξη, προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε, οι άμεσες πτήσεις θα δημιουργήσουν ένα κομμάτι. Στο κομμάτι τώρα της Ανατολής, δηλαδή του Αραβικού κόλπου, της Ινδίας και της Κίνας, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν ακουμπάμε πολύ εκεί και που πρέπει να έχει προσοχή, είμαστε, κυρία Δουλγεράκη, σχετικά άγνωστοι ακόμα. Δηλαδή δεν γνωρίζουν που είναι η Κρήτη. Θα το γνωρίσουν λίγο καλύτερα να τους πεις είναι κάτω από τη Μύκονο ή αριστερά από την Κύπρο, που είναι αγορές που ξέρουν λίγο καλύτερα. Κατά συνέπεια λέω ότι πρώτον το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και η νέα εταιρεία, η οποία έχει, όπως ξέρετε, ινδικού ιδιωτικού περιεχομένου σύνθεση, καθώς και το γεγονός ότι θα έρθουν άνθρωποι από αυτές τις χώρες, δηλαδή από Αίγυπτο, από Ντουμπάι, από Ινδία, από Μπαγκλαντές, να δουλέψουν στην Κρήτη αυτά τα χρόνια, η αναγνωρισιμότητα του προορισμού, που είναι το πρώτο βήμα για να γίνει ο προορισμός θελκτικός, θα γίνει λίγο πιο εύκολη τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω, δεν είμαι, κρατάω μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί η ειδίκευση, η εξειδίκευση, οι σπουδές και όλα τα υπόλοιπα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο λόγο και εγώ δεν θέλω κάποιον εργαζόμενο, όπως λένε οι περισσότεροι, που απλά να ασχολείται με τον κήπο μου. Θέλω να έχει εξειδικευμένες γνώσεις για να μπορεί να εξυπηρετεί. Είναι πολλά αυτά τα οποία ακούμε από τους ίδιους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τα συνδικάτα τους, την ομοσπονδία τους, και γι' αυτό το λόγο είπα να το ακούσω λίγο καλύτερα, έτσι όπως το είπατε, κύριε Κότσοβο. Κυρία Δουλγεράκη, αν θέλει το συνεργατικό κράτος ή τέτοια, ένα ερώτημα είναι, αφού έτσι κι αλλιώς οι εργαζόμενοι της Κρήτης, είτε τους πάρεις από το γιακά και τους φέρεις, είτε τους πάρεις με καλό τρόπο, θα δουλέψουν στον τουρισμό. Γιατί να μην υπάρχουν 2 σχολές ακόμα στην Κρήτη? Γιατί να μην υπάρχουν 5 ΙΕΚ και ΕΚ μεταλλικιακής εκπαίδευσης να βγάζουμε ακόμα 1000 εργαζόμενους το χρόνο που θα βρουν δουλειά? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ένα κομμάτι που πάλι πρέπει να μας απαντήσει η πολιτεία. Η περιφέρεια δεν τα σφάζει όλα, δεν έχει εκπαιδευτική αρμοδιότητα ή δεν έχει εκπαιδευτικές απολύξεις. Αλλά αν το θέλαμε αυτό πραγματικά, θα έπρεπε να δημιουργήσουμε το κομμάτι της εκπαίδευσης στην Κρήτη, γιατί έχει κανένα νόημα να πηγαίνουν τα υψηλά στελέχη στη Λοζάνη και στη Λουκέρνη και να μην έχουμε ένα ΙΕΚ και ΕΚ παραπάνω? Γεμίζει κάθε χρόνο το ΙΕΚ, το δημόσιο που ήταν στο Κοκκίνι και τώρα δεν έχει και εγκαταστάσεις. Αν δεν τα έχουμε όλα αυτά και είμαστε αναγκασμένοι για να μυρίξουμε τις υπηρεσίες μας, να πάρουμε και κάποιους από τις τρίτες χώρες, ας τουλάχιστον εκμεταλλευτούμε αυτά που μας δίνουν αυτοί, όποιοι και αν είναι. Μακάρι να μπορούσαμε να καλύψουμε. Ξέρετε, το έλλειμμα των εργαζομένων δεν είναι μονοδιάστατο. Είναι επειδή το έχω μελετήσει, είναι σε πρώτη φάση δημογραφικό. 600.000 είμαστε και πρέπει να εξυπηρετούμε 6,5 εκατομμύρια τουρίστες. Είναι εκπαιδευτικό. Γιατί δεν βγάζουμε αυτούς που πρέπει, αφού θα βρουν δουλειά την επόμενη μέρα? Είναι εποχικό.
Γιατί αυτή η ανομαλία να παίρνουν 3,5 μισθούς το Ταμείο Ανεργίας αυτοί οι άνθρωποι και όχι 5. Είναι κρατικό. Γιατί να μην βοηθάς την απασχόληση και να επιδοτείς μόνο την ανεργία. Είναι τομεακό. Ανεβαίνουν και άλλοι τομείς στην Κρήτη και ο πρωτογενής τομέας είναι ζηλευτός. Και είναι και χαρακτηριστικό της μεγάλης παρέτησης μετά την πανδημία. Ο Κρητικός πάντα έκανε 2 δουλειές. Έτσι έκανε, έτσι μεγαλώσαν τα ξενοδοχεία στην Ελούντα. Τώρα πια ο Κρητικός δεν θέλει να κάνει 2 δουλειές. Κουράστηκε, δεν μπορεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά είναι μια πανσπερμία λόγων που ξεκινάνε από το δημογραφικό, τον ακαδημαϊκό, τον τομεακό, τον εποχικό και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Αν αναγκαστούμε να πάρουμε κάποιους, ούτε εγώ θέλω να αλλάξει χρώμα η κουζίνα μας, κύριε Σεψιόν μας, πιστέψτε με. Τουλάχιστον ας γίνει κάτι. Εάν φέρουμε κάποιους, ας κάνουν και αυτό που λένε, ας γίνουν πρεσβευτές της Ελλάδος, ας πάρουν και ένα μπλουζάκι με την ελληνική σημαία κάποια στιγμή και βλέπουμε. Αν δεν μπορούμε να καλύψουμε εμείς τα νότα μας, τι κάνουμε. Κύριε Κοτσογλού, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα μου. Καλημέρα.